Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλύσαν αδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Καθίστε. Τι γίνεστε, είστε καλά? Το μάθαμε αυτό. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε. Σήμερα γιορτάζουν και οι Αθανάσιοι, έτσι. Ξέρετε, οι Αθανάσιοι, οι κοινώς αποκαλούμενοι Θανάσιδες και οι Ανάργυροι που είναι Αργύριδες, είναι τα ονόματα που τα έχουμε σκοτώσει ως προς την ουσία. Γιατί το λένε τον άλλο Αθανάσιο που παραπέμπει στην Αθανασία και εμείς τον κάνουμε Θανάση. Κατευθείαν για θάνατο. Παίρνουμε τον Ανάργυρο που δεν έχει σχέση με τα Αργύρια και τον κάνουμε Αργύρι. Είναι οι διαστροφές που υπάρχουν, οι απλές βέβαια, πιο, θα λέγαμε πιο συμβατές με την καθημερινότητα που δεν τις προσέχουμε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και μεγαλύτερες. Και περί διαστροφής ο λόγος, ειδικά στον καιρό μας, είναι, θα λέγαμε, ο πιο επίκαιρος λόγος. Αλλά το ξεκινήσουμε από αλλού και θα φτάσουμε και εκεί. Σήμερα, εκτός από τον Άγιο Αθανάσιο, που είναι μέγιστος από τους πατέρες, από τους μεγαλύτερους, είναι, λέει, ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Και γιατί το λένε αυτό? Γιατί δεν ήταν μόνο ένας αγιασμένος πατριάρχης Αλεξανδρίας, ήταν ένας άνθρωπος που πλήρωνε την κάθε του τοποθέτηση, την κάθε του διδασκαλία, θα λέγαμε, πραγματικά με το αίμα του. Στα πόσα χρόνια πατριαρχίας του δεν χάρηκε το θρόνο του, 5-6 φορές τον εξόρισαν. Έγινε 25 χρονών διάκος και τον πήρε μαζί του τότε Αλεξανδρίας, Αλέξανδρος νομίζω, στην Νίκαια της Βυθινίας, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ως διάκονο, και από εκεί φάνηκε τι ήταν ο Αθανάσιος. Κατατρόπωσε ως διάκονος, μίλαγαν και οι διάκονοι στη Συνόδος τότε, τον Άριο. Με πολύ θεολογικό λόγο, αλλά με ένα λόγο που ήταν θεολογικός όχι από τα διαβάσματά του τα πολλά, που ήταν επεπαιδευμένος ο Άγιος Αθανάσιος, αλλά και από τη βιωτή του. Είχε προπονητή τον Άγιο Αντώνιο. Είχε ζήσει πνευματικά. Δεν διάβαζε τα πνευματικά. Τα είχε ζήσει, οπότε ήξερε πολύ καλά ότι το να μιλάς και να μάχεσαι για την πίστη είναι μέγιστο πράγμα. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας και η πατερική μας θεολογία, η πατερική διδασκαλία είναι ακρογωνία ηλίθη. Δεν μπορεί κανείς να στέκεται στην Εκκλησία χωρίς αναφορά στους πατέρες. Δεν θα τα καταφέρει. Θα αρχίσει και θα κάνει λάθη.
Ένας τέτοιος ήταν ο Αθανάσιος, στα 33 του επίσκοπος και πατριάρχης Αλεξανδρίας και γύρω στα 70 τόσα περίπου έφυγε από αυτή τη ζωή. Τότε δεν ζούσαν και πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι. Τώρα λέμε 75 χρονών έφυγε από τη ζωή, νέος άνθρωπος της Παντριάς. Τότε ήταν υπέργυρος. Δεν είχαν και τόσα φάρμακα, ξέρετε, να μας επιδιορθώνουν διαρκώς. Οπότε πεθαίναμε πιο γρήγορα. Γι' αυτό και ήταν και λίγο πιο έτοιμοι οι άνθρωποι. Νιώθανε την οσμή του θανάτου και ότι έρχεται το τέλος και ίσως και αυτό τους βοηθούσε και στη μετάνοια. Τέλος πάντων, όταν μιλάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για τον Αθανάσιο, λέει «επενών Αθανάσιο, αρετήν επενέσομε». Τώρα που ξεκινάω να μιλήσω, λέει, για να επενέσω τον Αθανάσιο, θα είναι σαν να επενώ την αρετή. Γιατί πραγματικά ήταν αυτό που λέει το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε σήμερα. «Ο ποιήσας και διδάξας, ούτως μέγας κληθήσετε». Ήταν αυτός που έπραξε και δίδαξε. Δεν δίδαξε μόνο, έπραξε και δίδαξε. Που σημαίνει ότι είχε και το βίωμα, είχε και το λόγο και τον τρόπο να περάσει το βίωμά του στους ανθρώπους με τη διδασκαλία του. Οι λόγοι του Αγίου Αθανασίου είναι αριστοτεχνικοί, είναι λόγοι που πραγματικά όσοι έχετε το χρόνο και τη διάθεση δεν θα σας κάνει καθόλου κακό να κάτσετε να τους διαβάσετε. Θα βρείτε διαμάντια μέσα της πνευματικής ζωής. Και εκεί βλέπουμε αυτό το ακρεφνές φρόνημα των πατέρων της Εκκλησίας. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι όλοι οι πατέρες και εδώ είναι η συμφωνία, η θαυμαστή συμφωνία του Αγίου Πνεύματος. Λέμε για τον Αθανάσιο, πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Σπυρίδωνας με το κεραμίδι στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Νικόλαος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και από εκεί και έπειτα στις επόμενες Οικουμενικές Συνόδους. Αργότερα θα είναι ο Κύριλλος ο Αλεξανδρίας που γιορτάζει και αυτό σήμερα, γιατί και αυτός υπερμάχησε για την πίστη του Χριστού. Όταν πήγε στη Σύνοδο κατά των Νεστοριανών ο Κύριλλος ο Αλεξανδρίας που γιορτάζει και αυτό σήμερα, γινόταν χαμός. Καμιά φορά λέμε Σύνοδος και νομίζουμε ότι θα ήταν τίποτε παππούλιδες μαζεμένοι όλοι, θα κάναν την προσευχή όπως κάναμε και εμείς και αρχίζανε τα πράγματα έτσι όμορφα, ίσια, ήσυχα, επιεικώς, με ευγένεια, με τάκτ, με διάκριση. Μπούκαραν μέσα ναύτες της Αλεξάνδρειας να υπερασπίσουν τον Κύριλλο και από εκεί άλλοι τραμπούκοι να υπερασπίσουν τον Νεστόριο. Μα θα μου πείτε Οικουμενική Σύνοδος, Αγία Σύνοδος και γίνανε αυτά βέβαια. Γιατί μέσα από τα ανθρώπινα, τα καλά και τα κακά, ο Θεός βγάζει το συμπέρασμα. Και αν είναι Αγία η Σύνοδος, δεν είναι επειδή οι άνθρωποι ήταν τόσο καλοί, τόσο πεπαιδευμένοι, τόσο σπουδαίοι θεολόγοι που είπανε τα σπουδαία πράγματα και γι' αυτό έγινε Αγία η Σύνοδος. Όχι, καμία Σύνοδος δεν είναι Αγία και αλάθητη εάν δεν την επικυρώσει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα την επικυρώνει πάντοτε εκ των υστέρων. Θυμηθείτε, αύριο γιορτάζει Μάρκος ο Ευγενικός, σε σύνοδο συμμετείχε, που είχε συγκληθεί για οικουμενική, η Φεράρα Φλωρεντία εκεί πέρα, που επιχειρούσαν την ένωση τότε με τον Πάπα, πολύ με καλή διάθεση, όχι πάντοτε με κακή διάθεση, και ο Άγιος Μάρκος δεν ήταν αιμονικά κατά της ενώσεως. Όχι, μα αυτό δεν είναι και σωστό. Ήταν υπέρ της ενώσεως, αλλά με σωστούς όρους. Να αλλάξουν τις πλάνες τους, τις αιρέσεις οι παπικοί και να ενωθούμε, σου λέει. Οι άλλοι όμως υπό την απειλή των Τούρκων στρέψαν τα μάτια στον Πάπα τότε για να πάρουν βοήθεια. Κάνα μια ένωση όπως, ο Μάρκος λέει όχι. Και να που ο Μάρκος εξέφραζε το φρόνημα της Εκκλησίας. Δεν υπέγραψε ο Μάρκος, λέει ο Πάπας, της εποχής εκείνης. Ουδέν επίησαμεν. Δεν κάναμε τίποτε. Γιατί ήξερε αυτό που ξέρουν όλοι μέχρι σήμερα, ότι το Πνεύμα του Θεού
ό,τι θέλει θα κάνει. Όχι ό,τι του λέμε εμείς. Δεν το δεσμεύουμε με δικές μας αποφάσεις και δικούς μας έτσι ανθρώπινους κανόνες. Οι κανόνες και αυτοί επικυρώνονται από το Άγιο Πνεύμα και αποκτούν αγιοπνευματική ισχύ. Θα μου πείτε τι μας τα λέτε αυτά εμείς τώρα άνθρωποι του 2022 με σκοτούρες, με δουλειές, με αναδουλειές, με χίλια δυο πράγματα, κορονοϊού στο κεφάλι μας εκεί, εμβόλια, φάρμακα, κίνο, τα άλλα αυτά. Τι μας νοιάζουν αυτά? Κι όμως παιδιά, αυτά είναι τα κύρια. Αν αυτά δεν τα ξέρουμε και δεν τα μάθουμε ορθόδοξα, θα κινδυνεύουμε από το παραμικρό. Ψυχάλα θα πέφτει και θα νομίζουμε ότι βρέχει θιάφη και φωτιά και θα κλεινόμαστε στα σπίτια. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε πώς η Εκκλησία πορεύθηκε ανά τους αιώνες. Τι είναι αυτοί οι πατέρες? Γιατί έτσι θα αποκτήσουμε κριτήριο ορθόδοξο και έτσι θα γίνουμε και λίγο πιο δεκτικοί στη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να ακολουθούμε το Θεό όπου Εκείνος μας ορίζει να πορευθούμε. Για να μπορούμε σαν τον προφήτη Σαμουήλ να πούμε «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Να μπορούμε να του πούμε «Μίλα» και να τον ακούμε. Γιατί επειδή δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε και δεν διαβάζουμε κιόλας, δεν μας συγκινούν οι Άγιοι, δεν σκύβουμε από πάνω τους να τους αφουγκραστούμε, πηγαίνουμε ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Είμαστε σε μια αταξία πνευματική και γι' αυτό το λόγο και εύκολα μας πλανά ο διάβολος, πότε προς τη μια κατεύθυνση, πότε προς την άλλη, πότε από εδώ, πότε από εκεί. Έρχεται λοιπόν το Άγιο Πνεύμα μέσα από τους Αγίους της κάθε εποχής και δίνει την επικύρωση στις συνόδους. Και οι Άγιοι αυτοί της κάθε εποχής είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Περνάνε οι περίοδοι των οικουμενικών συνόδων, πάμε πιο πέρα, μπαίνει η τουρκοκρατία, δεν στερήθηκε ποτέ η Εκκλησία πατέρες. Δεν στερήθηκε ποτέ πατέρες η Εκκλησία. Αλλά όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας ήτανε ποιήσαντες και διδάξαντες. Δεν υπήρχε κανείς να είναι θεωρία μόνο. Ήταν και πράξη. Και αυτό τους ξεχώριζε. Και η αγιότητά τους δεν ήταν πολύ διαφημισμένη. Όχι. Ούτε την επέβαλαν στους άλλους. Δεν έλεγαν «εγώ είμαι ο Άγιος Τάδε». Όχι. Ο λαός τους έλεγε Αγίους και αυτοί έλεγαν «εγώ είμαι έκτρωμα». Δεν είμαι τίποτε. Ό,τι λέγανε και οι Απόστολοι. Τους επέβαλε ο λαός, η συνείδηση του λαού, ως ανθρώπους που ήταν φάροι ολοφώτινοι. Και μέσα στην τουρκοκρατία έχουμε πατέρες. Πολλούς. Γρηγόριο Παλαμά λίγο πιο πριν και μετά τους ησυχαστές πατέρες, τους Κολυβάδες, ο Αθανάσιος ο Πάριος, ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, πολλοί από αυτούς είναι και άγνωστοι πολλούς. Και άλλοι πολλοί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος ήταν πατέρας της Εκκλησίας. Ξέρουμε ότι τον κρεμάσαν εκεί στην πύλη του Πατριαρχείου. Αλλά κανείς δεν ξέρει τη θεολογική προσφορά του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου. Κανείς δεν ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος που τόσο κατηγορήθηκε προπονούσε νεομάρτυρες πριν την ομολογία του στη δημόσια. Πολλοί που είχαν αρνηθεί την πίστη στον Χριστό πήγαιναν στον εξόριστο Γρηγόριο τον Πέμπτο και αυτός πολλές εξορίες στη διάρκεια της Πατριαρχίας του που πήγαινε και φυσίχαζε στο Άγιο Όρος όταν το διώχναν από Πατριάρχη σε ένα κελί ευηρήτικο και πήγαιναν και εξομολογούνταν ότι προδώσαν τον Χριστό Ρωμνοί και εκείνος τους στήριζε, τους συγχωρούσε και εφόσον έβλεπε ότι είχαν φλόγα να ομολογήσουν τον Χριστό τους ενθάρρυνε. Δεν τους έλεγε κάτι στα αυγά σου. Πού πας θα φας το κεφάλι σου. Θα σε σκοτώσουνε ρε. Δεν μίλαγε έτσι. Τους φούντωνε τη φλόγα. Και πήγαιναν για το θάνατο. Γι' αυτό και έχουμε ποταμούς αίματος από τους νεομάρτυρες 200 χρόνια από την Επανάσταση. Την Επανάσταση τη φτιάξαν πρώτα οι νεομάρτυρες. Γιατί όταν δεν σήκωνε κανείς κεφάλι πήγαινε ένα παιδάκι 15χρονο και έλεγε εγώ
χριστιανός είμαι και χριστιανός θα μείνω, σφάξε με, δεν με νοιάζει. Αυτό ήταν μήνυμα ελπίδας για όλο τον κόσμο. Ήταν μήνυμα εφαρμογής του Ευαγγελίου, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων θα τον ομολογήσω κι εγώ, και ομολογούσε ο ουρανός, σφάζαν τα μικρά τα παιδιά τους νεομάρτυρες και τους μεγαλύτερους, όπως τον Άγιο Γεώργιο τον εν Ιωαννίνης που γιορτάσαμε χτες, και ερχόταν ο ουρανός και επεκύρωνε την ομολογία και το μαρτύριο του Αγίου και ευωδίαζαν τα λείψανά του την ίδια στιγμή. Άλλες φορές έφευγε φωτεινή στήλη από τον ουρανό και όλη τη νύχτα έλουζε στο φως το λείψανο του μάρτυρα. Το βλέπαν οι Τούρκοι, μαζεύονταν. Το βλέπαν οι Χριστιανοί και πέρναν θάρρος. Και από τους Αγίους Νεομάρτυρες βγήκαν και ήρωες του 21. Ο αδερφός του Νικηταρά μαρτυρεί μπροστά στον ελκόμενο Χριστό στη Μονεμβάσια, γιατί όταν του λένε να σε κάνουμε Τουρκόπουλο να περάσεις όμορφα και αυτά, λέει όχι, προτιμώ να πάω εκεί που μπήκε ο πατέρας μου και ο θειός μου, που τους είχαν σκοτώσει εκεί και αυτούς για την πίστη τους στο Χριστό. Γίνε μουσουλμάνος, όχι, και τον σφάζουνε και με το αίμα του κατευθείαν σχηματίζεται σταυρός κάτω στις πλάκες μπροστά από την εκκλησία. Πώς βγήκε ο Νικηταράς? Είχε τέτοια φύτρα μέσα του. Πώς βγήκαν οι Άγιοι και οι ήρωες αυτή την περίοδο? Έχουμε πατέρες πολλούς, τέτοιος ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος. Και μετά συνεχίζει η ύπαρξη των πατέρων. Είχαμε τον Άγιο Κοσμά, βέβαια, έτσι, σε όλη την τουρκοκρατία, μην το ξεχάσουμε τον Αιτωλό, πατέρας της Εκκλησίας, διαφωτιστής και εγέρτης συνειδήσεων. Και όταν η συνείδηση ξυπνήσει, ξεσηκωθεί, μετά ανάλογα με την κλίση του ανθρώπου, άλλος θα γίνει ήρωας με τάρματα, άλλος θα γίνει ήρωας της πίστεως, Άγιος, μάρτυρας. Είναι η κλίση μετά του καθενός. Καθένας χρησιμοποιεί τα όπλα που έχει. Ο μάρτυρας το ακμαίο φρόνημα, το ακατάβλητο της ομολογίας και με οποιοδήποτε κόστος. Εκείνος που έχει προσευχή, ασκητής, ήρωας των σπηλαίων και των κελιών. Εκείνος που είχε ανδρεία ανθρώπινη, έτσι, και αυτό έχει να δώσει στο Θεό και στην πατρίδα, αυτό δίνει. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Κοσμά, αλλά και μετά έχουμε ένα καινούργιο Άγιο Κοσμά. Δεν το λένε Κοσμά, το λένε Χριστοφόρο. Ένα χασάπι από τα άρμπουνα των Καλαβρίτων. Γιορτάζει και αυτό σήμερα μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο. Ο λεγόμενος Παπουλάκος. Δεν έχει ανακηρυχθεί ακόμη Άγιος, αλλά είναι Άγιος, με σημεία και θαύματα. Αλλά και με Αγία Βιωτή, μόνο που επειδή ήταν πολύ ενοχλητικός Άγιος, ακόμη δεν τον έχουμε ανακηρύξει. Γιατί είπε πολλές αλήθειες και τις πλήρωσε. Αυτός λοιπόν ο Χριστοφόρος, ο Παπουλάκος, ως μοναχός πήρε το όνομα Χριστοφόρος, Παναγιωτόπουλος το επώνυμό του, από τα Καλαβριτοχώρια εκεί πέρα, όργωσε την Πελοπόννησο. Διάβασε το Ευαγγέλιο, φλογίστηκε η ψυχή του. Ξομολογιόταν, κοινωνούσε, ό,τι κάναν όλοι. Έκανε την προσευχή του, ζούσε ασκητικά και όργωσε όλη την Πελοπόννησο τότε και ξεσήκωνε τους ανθρώπους. Τι τους ξεσήκωνε? Τον κατηγόρησε να τους ξεσήκωνε, αλλά κατ' ουσίαν τι σήκωνε? Τις συνειδήσεις τους. Έμπαινε στα χωριά που υπήρχε μαγεία και έλυνε τις μαγικές ενέργειες που κάναν οι μάγοι. Έπιθε και τους μάγους εκεί σε ένα χωριό της Λακωνίας, νομίζω στο Γεωργίτσι, είχε πείσει και τη μάγισσα του χωριού να τα παρατήσει όλα, να τα κάψει όλα και έβαλε μετάνοια μπροστά σε όλους και πήγε και εξομολογήθηκε. Όπου έβλεπε αδικία, όπου έβλεπε να υπάρχει πλεονεξία, κλοπή, καταπίεση από τους πιο δυνατούς, εκείνους που είχαν, στους αδύναμους, τους τα έλεγε έξω από τα δόντια, εσείς είστε χειρότεροι από τους Τούρκους, έλεγε, γιατί αυτοί ήταν ξένοι και πίεζαν τον κόσμο. Εσείς που είστε αδερφοί που έχουμε το ίδιο αίμα, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα κηρύγματα δεν είναι ωραία. Δεν χαϊδεύουν τα αυτιά. Οξύ κηρύγμα. Αλλά ο λαός έτρεχε. Τον συνόδευαν κατά χιλιάδες τον Παπουλάκο, από το ένα χωριό να πάει στο άλλο.
Και ήταν επικίνδυνος. Επικίνδυνος για το καθεστώς. Μιλάμε τώρα περίοδος που οι βαβαροί έχουν έρθει και θέλουν να μας κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από Ρωμιούς. Εκτός από χριστιανούς ορθοδόξους. Οτιδήποτε άλλο. Δεν καταλαβαίνουν γιατί έχουμε ακολουθίες πολλές. Δεν καταλαβαίνουν γιατί κάνουμε αργία στις γιορτές των Αγίων. Δεν καταλαβαίνουν γιατί έχουν μουσια οι παπάδες μας και οι καλόγεροι και μαλλιά. Αυτοί είχαν συνηθίσει έτσι καλοξυρισμένα προσωπάκια, έτσι με το κολαράκι τους εδώ πέρα, το κολάρο εκεί στο λαιμό. Λοιπόν, με τα φράγκικα τα ρούχα, δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Αυτοί θέλουν δράση. Να κάνουν, θα λέγαμε με σημερινή γλώσσα, μικιόπολες, να βοηθούν πολλούς ανθρώπους έτσι. Επιφανειακά όμως. Δεν καταλάβαιναν τι σημαίνει καθαρίζομαι από τα πάθη μου. Τραβάω ένα σκοινί με κόμπους, το κομποσκοίνι, και μουρμουρίζω κάτι και περνάω ώρες με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν και βάλαν χέρι σε όλα, στο κράτος αλλά και στην εκκλησία. Διαλύουν τα μοναστήρια. Όσα μοναστήρια λέει είχαν κάτω από 5 καλογέρους, έπρεπε να διαλυθούν. Τι να τα κάνεις, τζάμπα πάντα κτίρια. Πώς μας λένε σήμερα, έχουμε πολλά διακτήρια, να βάλουμε τίποτε φερμένους από άλλα μέρη. Να μην μένουν άδεια τα ντουβάρια. Έτσι ακριβώς είπαν για τα μοναστήρια. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι ναι, εδώ είναι τρεις καλόγεροι, αλλά έτσι έχουν αναπαυθεί. Και εκεί αγιάζουν οι τρεις, και αλλού είναι 33. Δεν έχει σημασία. Και όταν ήταν γυναικεία τα μοναστήρια, τους λέγανε θα φύγει, θα πάτε σε ένα άλλο μοναστήρι που έχει πιο πολλές αδελφές, να αφήσετε το μοναστήρι σας, και αν δεν θέλετε να πάτε, να παντρευτείτε, λέγανε στις καλόγριες. Κατά τους κανόνες της Εκκλησίας δεν μπορεί ο μοναχός να παντρευτεί. Είναι αγιοπότηρο ο μοναχός. Έχει καθαγιαστεί η ύπαρξή του. Έχει αφιερωθεί στο Χριστό. Δεν μπορείς να πάρεις το Άγιο Ποτήριο από την Αγία Τράπεζα, να το πάρεις στην κουζίνα να πίνεις κρασί και νερό. Έτσι δεν είναι. Σκεύος εκλογής είναι. Δεν μπορείς να το πάρεις και να το βάλεις στον έγγαμο βίο. Όχι ότι είναι κακός, αλλά είναι καλός για αυτούς που το διαλέγουν. Αυτός που τάζει τον εαυτό του στο Χριστό δεν έχει πίσω γύρισμα τέτοιο. Είναι πτώση μεγάλη. Τόσο πολύ πίεζαν που εμφανίστηκε μια καλόγρια, λέει, γιατί έχουμε και μητέρες της Εκκλησίας, με αυτό το πατερικό φρόνημα, στη σύνοδο να παραπονεθεί. Η σύνοδος ήταν διορισμένη από το κράτος, από την αντιβασιλεία. Διορισμένη σύνοδος. 5 μέλη είχε. Μας είχαν αποσχίσει, είχαμε γίνει σχισματικοί από τη Μάνα Εκκλησία, από το Πατριαρχείο, και από εκεί ξεκίνησαν 1000 και αυτά ο Παπουλάκος τα στυλίτευε, χωρίς περιστροφές, καθαρά λόγια. Εκεί είναι το Πατριαρχείο μας, εκείνη η Εκκλησία μας, εκείνη η πρωτεύουσά μας, έλεγε. Ξεσηκωνόταν ο λαός. Ακόμη και οι επίσκοποι κάτω στην Πελοπόννησο δεν είχαν δεχθεί το αυτοκέφαλο. Δεν τους πήγαινε καλά, σου λέει τι γίνεται. Πελέκατον. Πάει λοιπόν η καλόγρια στη σύνοδο να παραπονεθεί και γυρνάει με θράσος ένας επίσκοπος εκεί της εποχής που ήταν μέσα στα κόλπα. Αφού τον είχαν διορίσει, οι άλλοι πεινάγανε οι δεσποτάδες. Αυτός ήταν στην πρωτεύουσα, διορισμένος, μίλαγε με υπουργούς και πρωθυπουργούς και αντιβασιλείς. Να πας επιτέλους, της λέει, να παντρευτείς. Τι θέλεις? Και γυρνάει η καλόγρια, λέει, με αγέροχο ύφος και του λέει, ιδού, εύρω νυμφίων. Βρήκα γαμπρό, λέει. Ημάς σεβασμιότατε, έντιμον, ιεροπρεπή και ευγενή. Κατέβασε, λέει, το κεφάλι ο δεσπότης κάτω και έκλεισε το στόμα και έφυγε. Γιατί μπροστά στην αλήθεια τα ψέματα δεν στέκονται. Τα ψέματα δεν στέκονται. Και συνεχίζει ο Παπουλάκος να μιλάει για όλα αυτά. Να μιλάει για την αλλίωση στα γράμματα. Ποια γράμματα? Πρώτα τα του Θεού τα γράμματα. Φτιάξαν θεολογική σχολή και προσπάθησαν να περάσουν ό,τι προτεστάντικο υπήρχε μέσα στους αυριανούς θεολόγους. Θεολογική σχολή που δεν διδάσκονταν οι Άγιοι Πατέρες. Φέρνανε συγγράμματα από τους Γερμανούς, τους Προτεστάντες, και τα δίδασκαν στη θεολογική σχολή. Και ο Παπουλάκος αυτά τα έλεγε. Ό,τι είχε πει και ο Πατροκοσμάς, τα άθεα γράμματα θα μας χαλάσουν, το ίδιο πράγμα έλεγε και ο Παπουλάκος.
όπως καταλαβαίνετε, στυλίτευε την υποκρισία, στυλίτευε την αίρεση, την πλάνη, την απιστία των ανθρώπων της εποχής του, που είχαν αρχίσει και αυτοί να γίνονται καθώς πρέπει και άφησαν τα λιβάνια και τα καντήλια και τα θυμιατά και θέλανε να γίνουν έτσι όπως τους ήθελε το ρεύμα της εποχής. Και άρχισαν και κόβαν, από τότε είχαν αρχίσει και οι παπάδες λίγο τα μουσάκια να τα φτιάξουν πιο περιποιημένα, ξέρετε, να γίνουν άνθρωποι ρε παιδί, μην είναι σαν, πώς λέει ο λαός, να το πω, σαν τραγιά, αχτένιστη, αξίριστη, με μουσια και μαλλιά. Άρχισαν και τα αρωματάκια από τότε να μυρίζουν ωραία. Και ο Παπουλάκος τα χτύπαγε αυτά, σιγά που θα τον αφήνανε. Συνεδρίασε το κράτος, πιέζει τη σύνοδο, καταδικάστε τον και τον επικυρήσουν. Διοκόμενος από πόλη σε πόλη, σας θυμίζει κάτι από τους Αγίους Αποστόλους, πώς κυνηγάκαν από πόλη σε πόλη, πήγαιναν να τους λιθοβολούσαν από εδώ και από εκεί και έφευγαν. Ο Πέτρος, του οποίου προσκυνήσαμε, εορτάσαμε την προσκύνηση της αλυσίδας που ήταν δεμένος, φυλακίστηκε. Ο Παύλος φυλακίστηκε και τόσοι άλλοι. Έτσι λοιπόν και ο Χριστοφόρος ο Παπουλάκος, ήταν χαϊδευτικό. Τον αγαπούσαν και το λέγαν Παπουλάκο. Πώς λέμε, παπούλι, έτσι, από εκεί βγαίνει. Λοιπόν, πέρασε αυτό, όταν ήταν κοσμικός ήταν χασάπης, το είπαμε. Λοιπόν, τον αγαπούσαν τον Παπουλάκο, τον κρύβανε. Δεν σταμάτησε να μιλάει, δεν σταμάτησε να λέει την αλήθεια και όταν του λέγανε θα σε πιάσουν και τι έγινε, λέει, τι θα με κάνουν, λέει. Την ψυχή δεν μπορούν να μου την πειράξουν, ό,τι έλεγε και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Την ψυχή δεν θα μου την πάρουν, λέει. Ό,τι άλλο θέλω να σκάνω. Με προδοσία ιερέως τον πιάνουν στην Καλαμάτα που τον φύλαγαν στο σπίτι που ήταν. Πόσος κόσμος λέτε, ρε παιδιά? 30.000 κόσμος είχε μαζευτεί έξω από το σπίτι και τον φύλαγε. Δεν άφηναν στρατό, χωροφυλακή, κανένα να πλησιάσει. Και με προδοσία, παπά, τον πιάσανε. Τον πιάνουν και τον ακολουθούν μέχρι να τον δικάσουν, λέει, τον πήγαν νομίζω προς το Γήθιο, αν θυμάμαι καλά, με τα πόδια, 30.000 κόσμος. Να πως ο λαός ακούει τη φωνή του ποιμένος. Δεν τους είπε λάτε, δεν τους είπε προστατεύτε με, αλλά αυτοί πήγανε. Και μετά τον στέλνουν εξόριστο στην Άνδρο, στη Μονή Παναχράντου. Έχουμε πάει εκεί, στο κελάκι που ήταν εξόριστος. Ξέρετε τι έγινε εκεί? Ο Παπουλάκος ήταν εξόριστος και κλειδωμένος και είχαν και χωροφύλακα απ' έξω. Και την ίδια στιγμή κατέβαινε στα χωριά της Άνδρου και κήρυτε. Τον είχε κλειδωμένο χωροφύλακας, τον είχε μέσα, εκεί η αγιότητα, και αυτός διακτηνιζόταν, θα λέγαμε, με θεϊκή ενέργεια και μίλαγε στα χωριά. Και πήγαιναν πάνω οι άλλοι χωροφύλακες, οι ανώτεροι, και του λένε: τι κάνεις, λέει, φεύγει αυτός, έρχεται στα χωριά. Μα εδώ, λέει, δεν κοιμάμαι καθόλου, λέει. Τόσο που το σταμάτησε να φεύγει ο Παπουλάκος για να μην βρει τον πελάτο ο χωροφύλακας. Και ο χωροφύλακας ομολόγησε την αγιότητά του. Και μετά όταν εκοιμήθη, σάπιζε, όταν είδα το κελάκι που ήταν, φανταστείτε ότι ο γέροντας που ήταν εκεί στο μοναστήρι έβαζε μέσα πατάτες, επειδή ήταν υγρό και ανήλιαγο, για να συντηρούνται. Σαν ψυγείο το χρησιμοποιούσε. Εκεί ήταν, χωρίς θέρμανση, χωρίς τίποτε. Από κάπου που πέρασε από ένα χωριό, θέλησε νερό και δεν του δώσανε. Και λέει, να ξέρετε, λέει, ότι επειδή είστε έτσι, λέει, σε αυτό το χωριό θα κατοικούν μόνο φίδια, λέει, και ποντικοί. Ακόμη και σήμερα το χωριό αυτό είναι έρημο, εκεί στην Άνδρο. Κάτω από το μοναστήρι είναι ένα χωριουδάκι. Και προέβλεψε ότι το μοναστήρι τότε είχε πολλούς καλογύρους, θα μείνουν με έναν, τον πατέρα Ευδόκιμ, που είναι ο ηγούμενος ακόμη εκεί, αλλά μετά, λέει, από αυτόν τον ένα θα ξαναγεμίσει, λέει, το μοναστήρι. Και όντως άρχισε και έχουν πάει μοναχοί. Και θα μείνει για πολλά χρόνια με έναν, έμεινε καμιά 30 ετία σίγουρα. Να Αγίους που έχουμε, να ποιοι είναι οι πατέρες της Εκκλησίας και πόσα μηνύματα έχουν να μας δώσουν σε όλους εμάς. Πόσα μηνύματα. Αν είχαμε λίγο από το φρόνημά τους, λίγο από αυτό, τι λέτε, θα ήμασταν όπως είμαστε? Θα ήμασταν όπως είμαστε. Αλλά βλέπεις που και που
ξεχωρίζουν κάποιοι και μιλάνε πάλι και λένε λόγο αληθείας και ο κόσμος, ο πολλής, δεν τους καταλαβαίνει στην αρχή. Κάποιοι που έχουν λίγο εκπαιδεύσει τα μάτια της ψυχής τους αναγνωρίζουν και τους ακούνε. Ο πολλής, ο κόσμος, δεν καταλαβαίνει γιατί τους ακούν. Δεν καταλαβαίνει ούτε καν αυτά που λένε. Καταλαβαίνει όμως ότι φαίνονται σαν τρελοί. Και το έχουν προφητεύσει αυτό οι πατέρες. Θα έρθει η εποχή, λένε, που θα βλέπουν το λογικό και θα το λένε όλοι τρελό. Γιατί όλοι θα έχουν τρελαθεί. Και αυτή είναι η εποχή μας. Λοιπόν, λέει η Εκκλησία μας, ας πούμε ένα παράδειγμα να σας δώσω, ότι η ομοφιλοφιλία είναι ένα βαρύ αμάρτημα, έτσι, το ξέρετε. Και άλλα βαριά υπάρχουν, δεν λέμε ότι είναι μόνο αυτό, αλλά το φέρνω ως παράδειγμα γιατί αυτό είναι τώρα της μόδας. Λοιπόν, και βγαίνουν οι εταιρείες των σαμπουάν, σας λέω ένα κοσμικό παράδειγμα, και για να δείξουν ότι πλέον απαλλαχτήκαμε από τα δεσμά του παρελθόντος, δείχνουν δύο κοπελιές να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται, δείχνουν δύο παλικαράκια που απελευθερώνονται και είναι ντυμένα γυναίκες, γυναικάρες, αστραφτερές, πάνω σε πασαρέλες και κάνουν βόλτα και περνάνε το μήνυμα αυτό. Και έρχονται και άνθρωποι της Εκκλησίας, για μην λέμε για τους κοσμικούς μόνο, δεν ξέρω πόσο της Εκκλησίας είναι, πεπαιδευμένοι, σπουδαίοι, με θέσεις και χρυσώνουν τα πράγματα γύρω από αυτό. Γιατί? Γιατί τους λέει είναι πολύ τώρα οι ομοφιλόφιλοι. Έχει γίνει πιο αποδεκτό κοινωνικά. Τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα? Να μην πάμε κόντρα σε αυτούς, να μην πάμε κόντρα στις γυναίκες που θέλουν ως συνέπεια της ελευθερίας τους να ρίχνουν τα παιδιά, λες και είναι σκυλάκια, τα σκυλάκια δεν τα ρίχνουνε. Λοιπόν, να μην πάμε κόντρα σε αυτούς που θέλουν να έχουν ασίδωτες ειδονοθυρικές σχέσεις, δεν τολμώ να πω ούτε ερωτικές ούτε σεξουαλικές, γιατί ούτε σεξ κάνουν ούτε έρωτα κάνουν, κυνηγάνε την ειδονή και όσο την κυνηγάνε τόσο τους φεύγει και την κυνηγάνε ακόμη περισσότερο. Να μην πάμε κόντρα σε αυτούς, να μην πάμε κόντρα σε αυτούς που επιβουλεύονται την πίστη μας, οπότε να μην πάμε κόντρα σε κανέναν. Άστα να πάνε όπως πάντα πράγματα, σου λέει. Αν το έλεγαν αυτό οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, θα είχαμε συνόδους? Θα έλεγε το Ευαγγέλιο που το ακολούθησαν οι πατέρες, Ιώτα εν και μία κεραία να μην αλλάξει από τον νόμο. Δεν θα είχαν γίνει τα πράγματα έτσι. Θα ήμασταν από τότε όλοι ένα χαρμάνι, Ορθόδοξοι, Παπικοί, Προτεστάντες, Μουσουλμάνοι, Βουδιστές και θα λέγαμε φάε πιες και μετά ψόφα. Θα είχαμε φτιάξει μία πολύ ευτυχισμένη, θα νομίζαμε, κατάσταση κοινωνική και θα ζούσαμε σαν ζωάκια. Να φάμε, να πιούμε, να χορτάσουμε από όλες τις πάντες, να κοιμηθούμε κιόλας και μετά να ψοφήσουμε, τίποτα άλλο. Ποια αιώνια προοπτική, ποιος αγιασμός, ποιος παράδεισος. Σας είπα τις προάλλες τώρα από το Φλεβάρι θα παίξουν τον Άγιο Παΐσιο. Τον Άγιο που τον γνωρίσαμε, που τον αγαπήσαμε, τον έχουν γνωρίσει και αυτοί που δεν τον είδαν από κοντά. Από τα βιβλία του, από τη χάρη του, από την ευωδία που αποπνέει. Θα υπήρχε Παΐσιος αν δεν είχαν οι πατέρες αυτό το φρόνημα να διασώσουν την πίστη που είναι η ελπίδα για τον άνθρωπο και να του πούν όχι μόνο να την ξέρεις την πίστη, αλλά ζήσε τη όπως τη ζήσαμε κι εμείς. Θα μπορούσε ο Παΐσιος να κάνει αυτά που έκανε? Θα ήταν Παΐσιος? Ο Πορφύριος θα είχε χαρίσματα? Εμείς τους βλέπουμε σαν γκουρού τους Αγίους που κάναν πέντε τεχνικές, γιατί είναι της μόδας αυτή η ανατολίστικη, ανατολική προσέγγιση, μυστικιστική και καλά. Κάναν πέντε τεχνικές, πως κάνει τώρα γιόγκα, διαλογισμό και σου λέει, α, εκεί που κάνει τη γιόγκα κάνει ομ και μουμ και τα, σηκώνεται και λίγο πάνω από το έδαφος. Τι να το κάνω εγώ να σηκωθεί από το έδαφος? Θα δει Θεού πρόσωπο? Για πήγαινε και πάτα του τον γκάλο κάποια στιγμή. Να δεις αν έχει αγάπη, αν έχει συγχώρεση, αν έχει ταπείνωση. Νομίζουμε εμείς ότι έτσι είναι οι Άγιοι μας, σαν τους γκουρού. Και λέμε τα διορατικά και τα προορατικά χαρίσματα και δεν βλέπουμε
την μεγάλη ταπείνωση που έδειξαν πρώτα απ' όλα στο μυστήριο και την παράδοση της Εκκλησίας. Το πνεύμα μαθητείας που είχαν, το πόσο σέβονταν τους Αγίους. Αγαπούσε την Αγία Εφημία, τη Μεγαλομάρτυρα, ο Άγιος Παΐσιος. Και την αγαπούσε γιατί είχε δείξει με σημείο ότι οι μονοφυσίτες είναι αιρετικοί. Είχαν βάλει, ξέρετε, την ομολογία της πίστης των Ορθοδόξων σε ένα πάπυρο και των μονοφυσιτών στο λείψανο της Αγίας Εφημίας. Το κλείδωσαν και την άλλη μέρα το πρωί, ενώ φύλαγαν και οι μονοφυσίτες και οι Ορθόδοξοι, η Αγία πατούσε στα πόδια της τον τόμο των αιρετικών και κράταγε σφιχτά στα χέρια της την ομολογία της πίστης των Ορθοδόξων. Την αγαπούσε γι' αυτό το λόγο ο Παΐσιος. Γιατί δεν έλεγε για κάποια άλλη Αγία? Όλες τις αγαπούσε, αλλά αυτή ιδιαιτέρως. Και του παρουσιάστηκε στο κελί του μέσα. Σκύβαν με ταπείνωση τους Αγίους οι σύγχρονοι Άγιοι. Και λέγαν, τι έκαναν εκείνοι, αυτό να κάνουμε κι εμείς. Εμείς θέλουμε να γίνουμε Άγιοι για να έχουμε δόξα. Να μας πουν Αγίους για να μας ανάβουν κεριά και λαμπάδες. Τι θα τα κάνεις καημένα, άμα είσαι στην κόλαση. Και η κεριά να σε ανάψουν και λαμπάδες, το πολύ που να σε καπνίσουν λίγο παραπάνω. Δεν είναι αυτό η αγιότητα. Ο Άγιος γίνεται Άγιος γιατί αγαπά τον Χριστό και θέλει να τον ζει τον Χριστό ολόκληρο, ακαινοτόμητο, όπως μας τον παρέδωσαν οι πατέρες, και δίνει μάχη για αυτό το πράγμα. Και εμείς θέλουμε απλά την αγιότητα, έτσι φαίνεται το φανταζόμαστε, με τη διαστροφή, να η διαστροφή που ξεκινήσαμε, που κυριαρχεί στο νου μας, σαν μια συνέχεια της καλοπέρασής μας. Να περάσουμε και εδώ καλά, με μια ελαφριά σκοπής άσκηση και με καμία άσκηση ενδεχομένως, και να πάμε και εκεί, να περνάμε καλά. Να έχουμε δόξες εδώ, να μας λένε τι καλός που είσαι κύριε Τάδε, τι καλός που είσαι πάτερ μου, δέσποτά μου, κοινό τα άλλα αυτά, και μετά να πάμε και εκεί και νομίζουμε ότι στον παράδεισο έτσι θα κάνουν πέρα και οι άλλοι Άγιοι, οι μεγάλοι αυτοί, και θα πούνε καλωσόρισες, κοινό τα άλλο, πώς είσαι, πώς περνάς, έλα και εδώ να περάσουμε καλά. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Θα μου πείτε δηλαδή τι θα γίνει, θα μας τιμωρήσει ο Θεός? Βεβαίως και θα μας τιμωρήσει. Ο Θεός δεν είναι αγάπη? Αγάπη είναι ο Θεός. Αλλά επειδή είναι αγάπη θα τιμωρηθούμε. Γιατί αν εμείς δεν τον αγαπήσουμε, πώς θα νιώσουμε την αγάπη του? Έχετε δει καμιά αγάπη μονόπλευρη? Δεν βιώνετε ποτέ μονόπλευρα η αγάπη. Η αγάπη είναι πάντοτε σε σχέση. Και αν εσύ είσαι άσχετος με τον Χριστό σε αυτή τη ζωή, νομίζεις ότι επειδή σε αγαπάει εκείνος, με το ζόρι θα σε τραβήξει σε σχέση? Μα μας το έχει πει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, όποιος θέλει να ενωθεί μαζί μου, κανέναν δεν αναγκάζει. Εκεί θα αλλάξει τροπάριο ο Χριστός? Όχι. Αυτό θα είναι η κόλασή μας. Ότι εκείνος θα συνεχίσει να μας αγαπάει, αλλά εμείς που δεν θα έχουμε ποτέ αγαπήσει τον Χριστό, θα αισθανόμαστε αυτή την αγάπη του ως τη μεγαλύτερη μάστιγα, τη μεγαλύτερη τιμωρία. Ακόμη και τώρα, στην επίγεια κατάσταση που ζούμε, κανείς άμα δεν έχει μάθει να αγαπάει και τον αγαπάνε, αισθάνεται άβολα. Δεν το αντέχει. Παράτα με, λέει, δεν θέλω την αγάπη σου, φύγε. Και μπορεί να είναι καταπιεστική, εγώ σου λέω, και να έχει και ένα δίκιο κάποια φορά. Αλλά και χωρίς να είναι καταπιεστική, αυτός που δεν αγαπάει, που λέει ο λαός στα ντερά του, δεν αντέχει να τον αγαπάνε. Κολλάζεται. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, δεν υπάρχει μεγαλύτερη μάστιγα από τη μάστιγα της αγάπης του Θεού. Βεβαίως λοιπόν και θα τιμωρήσει, επειδή θα συνεχίσει να μας αγαπά. Γι' αυτό τώρα πρέπει να τον αγαπήσουμε. Τώρα πρέπει να σκύψουμε στην σωστή διδασκαλία, την υγιένουσα διδασκαλία των πατέρων, και να την ακούσουμε και να την εγκολποθούμε και να θελήσουμε να ζήσουμε όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Γιατί αν θέλουμε να κλείσουμε τα αυτιά στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και να έχουμε ευήκον ους, αυτάκι δηλαδή που ακούει πολύ ευχάριστα, τη διεστραμμένη διδασκαλία, τη διαστροφή που κυριαρχεί στις μέρες μας,
τότε αδελφοί μου θα περάσουμε μία ζωή εδώ πέρα, ζωή και κότα, πώς θέλετε να την πείτε, και με τα ταύτα σκολίκων βρώμα και δυσοδεία, ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων, το πυρ το φοβερό της κολάσεως, και είναι κρίμα να κεγόμαστε στην κόλαση, ενώ ο Χριστός μας αγαπάει. Και να κεγόμαστε στην κόλαση γιατί δεν θελήσαμε ποτέ να ακούσουμε τα λογάκια Του. Να Τον αγαπήσουμε εμπράκτος. Εάν εμέ αγαπάτε, το έχει πει ο καημένος. Όχι, δεν είναι καημένος, εμείς είμαστε καημένοι. Συγγνώμη. Εάν εμέ αγαπάτε, τα σεντολάς, τα σεμάς, τηρήσατε. Τηρήστε τις εντολές μου, λέει. Και σε αυτές θα βρείτε την αιώνια ζωή. Τα λέει στο κατά Ιωάννη αυτά. Δεν υπάρχει τίποτε κρυφό. Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν. Να μείνετε σε μένα, λέει. Εντός μου και εγώ θα είμαι εντός σας. Που σημαίνει σχετιστείτε μαζί μου, ενωθείτε μαζί μου. Πάσε θυσία. Αυτό είναι ο παράδεισός σας. Καμιά φορά λέμε τον παράδεισο, ότι είναι ο παράδεισος. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Μια στιγμή να φέξει λίγο το φως του μέσα μας και αισθανόμαστε παράδεισο. Μια στιγμούλα, μα σε μια προσευχή, μα μετά από μια θεία κοινωνία, σε μια θεία λειτουργία, μετά από μια ειλικρινή, ταπεινή εξομολόγηση, ανασταίνεται ο άνθρωπος, φωτίζεται ολόκληρος. Αν είναι μια στιγμή τόσο ωραία, που όλοι έχετε ζήσει τέτοιες στιγμές, μην τη συκοφαντείτε, δεχτείτε τε σας παρακαλώ, γιατί μπαίνει η λογική μετά και σου λέει, έλα καημένε, μήπως ήταν η ιδέα σου, μήπως ήταν ψυχολογικό τέχνασμα έτσι, μια ανάγκη σου ψυχολογική κάπου να αφαιθείς. Άκουσες την ψαλμωδία, σε συνεπήρε και χάρηκες. Εντάξει, σε έναν βαθμό ισχύουν και αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά. Τι θέλετε εδώ μες στο κρύο και έρχεστε. Συνοστίζεστε καμιά φορά κιόλας. Τώρα τηρούμε τα μέτρα βέβαια. Θα πάθουμε και κανένα κορονοϊό. Λοιπόν, θέλει προσοχή. Τι θέλετε και έρχεστε. Δεν είναι ο Χριστός αυτό που σας καλεί. Τι. Τα λόγια του παπά που λέγαν και στην ελληνική ταινία. Λίγο πολύ όλοι τα ίδια λέμε. Ανοίξτε και ένα βιβλίο να τα διαβάσετε. Οι Άγιοι Πατέρες τα λένε καλύτερα. Αλλά βλέπετε κάτι μας τραβάει. Γιατί φεύγουν οι άνθρωποι και πάνε και γίνονται μοναχοί. Απ' την άλλη άκρη του κόσμου. Ο άλλος από τον Καναδά ένας θυμάμαι. Από τη Γαλλία ένας άλλος. Από τη Ρωσία άλλος. Από την Ιαπωνία άλλος. Πήγαινε στο Άγιο Όρος και γίνονται καλόγεροι. Τι είναι, εντάξει, τόσο ωραίο φαγητό έχει το Άγιο Όρος. Τόσο ωραίο κλίμα, τόσο ωραία κτίρια. Μια χαρά είναι και τα κτίρια και στο Λονδίνο και στη Σκωτία και στη Γαλλία και πάνω στη Σκανδιναβία και οπουδήποτε. Σίγα. Δεν είναι πια. Και το μοναδικό πολιτιστικό έτσι, μνημείο. Ούτε καν το μοναδικό πνευματικό μνημείο. Γιατί πάνε, για τον Χριστό. Αυτός τους καλεί. Μα και αυτοί που έρχονται στην εκκλησία, σε οποιαδήποτε εκκλησία, και πάνε και προσκυνάνε μια εικόνα και εκτός λειτουργίας και φεύγουν αλαφρωμένοι. Γιατί γίνεται αυτό? Το τζάμι ή το ξύλο ή το χρώμα κάναν την διαφορά. Πάνε να μας πείσουν ότι είναι τζάμια, ξύλα και χρώματα οι εικόνες. Μην προσκυνήσετε, βάλαν και ταμπέλα, λέει, γιατί θα κολλήσεις από την εικόνα. Καημένα. Σαν να έχεις τώρα τη μάνα σου να την αγαπάς ή τον πατέρα σου, να είναι μακριά, ξέρω εγώ, να έχουν πεθάνει, να είναι σε μακρινό τόπο και να έχεις τη φωτογραφία και να σου πει κάποιος μην την πάρεις αγκαλιά. Μην τη φιλήσεις, γιατί θα πάθεις κάτι. Θα του πεις απαράτα μαζί, τη μάνα μου δεν θα φιλήσω. Έτσι θα του πεις. Και είναι και σωστό. Και έτσι πρέπει να τα ακούσει για να καταλάβει κανείς. Ζούμε μια διαστροφή. Δεν θέλουμε τους πατέρες. Οι πατέρες μας ελέγχουν. Και όπως λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί στη Σοφία, νομίζω, ο Σολομώντος, αν θυμάμαι καλά, έχει τις παροιμίες, τα μπερδεύω καμιά φορά. Λέει, ο δίκαιος λέει βαρύς και βλεπόμενος. Ο δίκαιος είναι δύσκολος και στο να το βλέπει. Σου πέφτει βαρύς, σου κάθεσαι στο στομάχι, άμα εσύ δεν είσαι δίκαιος. Ελέγχεσαι με λίγα λόγια. Ελέγχεσαι. Ελεγχόμαστε από τους πατέρες. Γιατί ο δρόμος είναι κρυστάλλινος. Κρυστάλλινος ο δρόμος τους. Δεν ήταν της καρέκλας, δεν ήταν της δόξας, δεν ήταν του χρήματος, δεν ήταν της ειδονής. Είχανε όλους αυτούς τους πειρασμούς,
αλλά θέλαν να είναι του Χριστού. Και για χάρη του Χριστού τα κάναν όλα αυτά στην άκρη. Και έχουμε αυτούς τους μεγάλους πατέρες που γιορτάζουμε. Ειδικά ο Γενάρης είναι ο μήνας των Αγίων Πατέρων. Συνέχεια ξεκινάει από την αρχή με το Μέγα Βασίλειο. Θα πιάσουμε 25 τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, 27 τον Αγιάννη τον Χρυσόστομο, 30 και τους τρεις ιεράρχες, Ιγνάτιο Θεοφόρο πιο πριν ανακομιδή Λιψάνων, Μάξιμος Ομολογητής μεθαύριο, μακάρι ο Αιγύπτιος και ο Αλεξανδρές αύριο, Μάρκος ο Ευγενικός, Άγιος Αθανάσιος, είπαμε Άγιος Κύριλλος και ποιοι δεν είναι. Συνέχεια Αγίους Πατέρες. Μόνο με το δρόμο των Αγίων Πατέρων καθαρίζουν τα μάτια μας και βλέπουμε καθαρά την αλήθεια. Χωρίς τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, που ευτυχώς υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, ευτυχώς, μέχρι τη συντελείας του αιώνος, τα βλέπουμε διεστραμμένα. Τα βλέπουμε ανθρωποκεντρικά. Είτε με πολύ συνέστημα, υπερβολή συναισθήματος, είτε με πολύ λογικοκρατία και πέφτουμε από τη μία πλάνη στην άλλη. Από τη μία πλάνη στην άλλη. Δικαίωμά μου, λέει, να κάνω ό,τι θέλω στο σώμα μου. Μα πώς γίνεται τη μία να έχεις δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις στο σώμα σου και την άλλη να μην έχεις δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις στο σώμα σου? Ποιος ορίζει τις περιπτώσεις? Ερωτήματα. Πλανώνται τα ερωτήματα στον αέρα, αλλά και πλανώνται πάρα πολλοί που δεν θέλουν την προφανή και καθαρή απάντηση. Και φτιασιδώνουν τη σκέψη τους για να βγάλουν αυτό που θέλουν, όχι αυτό που είναι το αληθινό, αυτό που θέλουν. Και σας λέω, όλα αυτά που ζούμε είναι προήμια. Η διαστροφή ολοένα και μεγαλώνει. Και θα μεγαλώνει. Και ξέρετε γιατί θα μεγαλώνει? Γιατί εμείς δεν αγαπάμε τους πατέρες μας. Δεν θέλουμε να ζήσουμε όπως εκείνοι. Μας φαίνεται πολύ δύσκολο. Εγώ λοιπόν σας λέω πολύ ταπεινά, ως ένας παπάς, ο τελευταίος παπάς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι ο δρόμος των Αγίων Πατέρων είναι γεμάτος λουλούδια. Είναι γεμάτος χάρη. Γιατί ένα δίνεις στο Χριστό και ο Χριστός σου δίνει τα πάντα. Σε κάνει βασιλιά. Οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν την εξουσία σου. Δεν καταλαβαίνουν τον πλούτο σου. Γιατί δεν έχουν τον ίδιο πλούτο. Αλλά εσύ τον ζεις. Θυμάστε τον Χριστό εκεί στον Πιλάτο. Τι του λέει? Είσαι βασιλιάς, λέει. Εσύ είπας, του λέει. Τον είχε δεμένο μπροστά του. Τι βασιλιάς, ρε καημένε. Αυτός καταλάβαινε ως βασιλεία την εξουσία αυτή, την ανθρώπινη, την κοσμική. Και αυτό καταλάβαιναν και οι Ιουδαίοι. Γι' αυτό και δεν τον κατάλαβαν τον Χριστό ως Μεσσία. Αλλά εκείνος ήταν βασιλιάς. Της ζωής και του θανάτου. Του σύμπαντος κόσμου. Και το ήξερε. Και ήξερε ότι ναι, είμαι βασιλιάς ακριβώς γιατί συστέλλομαι τώρα μπροστά σου και φαίνομαι παντελώς αδύναμος. Αλλά ξέρω ότι είμαι παντοδύναμος. Έτσι σαν το Χριστό είναι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και είχαν την ελευθερία την εσωτερική με οποιοδήποτε κόστος να ακολουθούν το δρόμο που ο Χριστός χάραξε. Γι' αυτό και πέσαν κατευθείαν στην αγκαλιά του Χριστού. Θα λέγαμε ότι ο Χριστός, με το που πάνε οι Απόστολοι και οι Αποστολικοί Πατέρες και οι Άγιοι Πατέρες επάνω στη Βασιλεία, τους λέει: «Παιδιά, καθίστε εδώ δίπλα μου». Σηκώνεται από το θρόνο και τους βάζει στο δικό του το θρόνο. Γιατί είναι παιδιά του. Σάρκα από τη σάρκα του. Αίμα από το αίμα του και πνεύμα από το πνεύμα του. Έσεστε, λέει, οι υψίστου πάντες. Έτσι δεν είναι? Έτσι μας έχει πει: «Θα γίνουμε όλοι», λέει, «οι του υψίστου». Αυτό εννοεί. Όπως και εγώ είμαι Υιός του υψίστου, έτσι θα γίνετε κι εσείς. Εγώ έγινα άνθρωπος για να σας κάνω θεούς κατά χάρη. Και οι Άγιοι Πατέρες το βιώνουν αυτό. Το βιώνουν αυτό. Έτσι λοιπόν, σας παρακαλώ, μην ακολουθείτε τη διεστραμμένη οδό των αγρίων πατέρων της κάθε εποχής. Ακολουθήστε το δρόμο των Αγίων Πατέρων. Είτε ήτανε πατριάρχες, είτε ήταν ταπεινοί καλόγεροι, απλοί άνθρωποι, άνθρωποι που ζήσανε το Χριστό όμως και μίλησαν για το Χριστό και ελκύσαν χιλιάδες και εκατομμύρια ψυχές για τη Βασιλεία του Θεού.
Ένας από αυτούς και ο Άγιος Αθανάσιος, ένας από αυτούς και ο Άγιος Κύριλλος και ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός αύριο και ο ταπεινός Χριστοφόρος ο Παπουλάκος, που μάλλον δεν θα τον κάνουν Άγιο επίσημα ποτέ, γιατί το κήρυγμά του και σήμερα να το διαβάσουμε τσούζει. Δεν πειράζει. Στα χέρια του Θεού είναι και είναι Άγιος από εκεί. Και πρεσβεύει και έχουμε δει θαύματα από τον Άγιο Χριστοφόρο τον Παπουλάκο να τον επικαλείστε. Διευχών του λοιπόν και διευχών όλων των Αγίων Πατέρων ημών, κοιτάξτε η Εκκλησία, να πως σου δίνει το φρόνημα. Κάθε ακολουθία πως τελειώνει, αλλά και πως ξεκινάει από το λαϊκό, από τον κοσμικό, δε βάζει ευλογητός ο κοσμικός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, πόσο σημαντικές είναι οι ευχές αυτών των Αγίων Πατέρων. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί.